Καλησπέρα, καλησπέρα. Διαμαρτύρονται οι ιδιοκτήτες των διαγνωστικών κέντρων ότι δεν βγαίνουν, ότι κινδυνεύουν με λουκέτα, γιατί αναγκάζονται να επιστρέψουν ένα μεγάλο μέρος των εισπράξεών τους σύμφωνα με τον νόμο στον ΕΟΠΗ. Τι προέκυψε από τη χθεσινή κουβέντα και τι θα γίνει? Κοιτάξτε, κυρία Λαμπρή, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό το οποίο ήταν σε εξέλιξη ήταν μια κινητοποίηση η οποία είχε ως στόχο να πιεστεί το Υπουργείο Υγείας για να δώσει μια λύση, υποτίθεται, σε ένα διαχρονικό πρόβλημα. Θυμίζω ότι αυτή η ρύθμιση για τους κλειστούς προϋπολογισμούς και την υποχρεωτική επιστροφή των ποσών που υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο έχει νομοθετηθεί από το 2012. Εμείς, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και την πίεση την οποία δέχονται τα μικρά ιδιαίτερα εργαστήρια και οι ελεύθεροι επαγγελματίες εργαστηριακοί γιατροί, κύριε Υπουργέ, μιας και το λέτε, υπάρχει προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε του προβλήματος μεταξύ μικρών και μεγάλων και των αλυσίδων. Όχι, σε αυτή τη φάση στην κινητοποίηση συμμετέχουν από κοινού. Και η κινητοποίηση περιλαμβάνει όλα τα εργαστήρια ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δυναμικότητά τους. Το πρόβλημα και αφορά συμπεριλαμβανομένου προφανώς και των διαγνωστικών αλυσίδων. Τους πάντες αφορά. Τους πάντες αφορά, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, αυτά τα εργαστήρια τα οποία συμμετέχουν περισσότερο στην υπέρβαση της δαπάνης είναι τα εργαστήρια που ανήκουν σε μεγάλες διαγνωσίες αλυσίδες. Εμείς λοιπόν παρουσιάσαμε χθες μια βελτιωμένη πρόταση. Ενισχύσαμε με 30 εκατομμύρια επιπλέον τον ήδη ενισχυμένο σε σχέση με το 2018 προϋπολογισμό του 2019. Θυμίζω ότι το 2014 ο προϋπολογισμός, το όριο δηλαδή δαπάνης για τα διαγνωστικά, ήταν 328 εκατομμύρια ευρώ. Το 2018 ήταν 357. Το 2019 με μια προσάυξη που έχουμε δώσει ήδη έχει πάει στα 366. Και πάνω σε αυτά τα 366 προσθέσαμε άλλα 30 εκατομμύρια. Δηλαδή δώσαμε 39 εκατομμύρια επιπλέον στον προϋπολογισμό του 2019. Δηλαδή μια σημαντική ενίσχυση της τάξης του 10% της αρχικής προϋπολογιστής της δαπάνης. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια πολύ αισθητή παρέμβαση βελτίωσης της χρηματοδότησης από την πλευρά του ΕΟΠΗ, αυτού του πολύ ευαίσθητου τομέα που είναι τα διαγνωστικά εργαστήρια, όπου πραγματικά το δημόσιο σύστημα υγείας ανεπαρκεί να καλύψει τις ανάγκες και αναγκαστικά πάρα πολλοί πολίτες καταφεύγουν καθημερινά στην διενέργεια εξετάσεων σε ιδιωτικά εργαστήρια. Άρα, για να το αίτημα από την πλευρά των εργαστηριακών, των διαγνωστικών κέντρων και των διαγνωστικών εργαστηρίων είναι να υπάρξει προσάυξηση στον προϋπολογισμό του 2018. Εξηγήσαμε στους εκπροσώπους τους ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί αυτή την περίοδο, διότι και να υπήρχαν τα χρήματα χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και η Βουλή είναι γνωστό ότι είναι κλειστή, άρα δεν είναι δυνατόν σε μια προεκλογική περίοδο να αντιμετωπιστεί ως αίτημα εχμής μια τέτοια διεκδίκηση. Κύριε Ξανθέ, τι λέτε, υπονοείτε ότι υπάρχουν λοιπόν πολιτικά κίνητρα πίσω από το lockout των ιδιοκτητών? Επιτρέψτε μου λίγο να πω μια συνολική δέσμη προτάσεων που παρουσιάσαμε χθες. Εκτός λοιπόν από την ενίσχυση του προϋπολογισμού που σαφώς μειώνει τον κίνδυνο της υπέρβασης και του clawback για το 2019, αυτό το οποίο παρουσιάσαμε είναι ένα νέο μοντέλο υπολογισμού του clawback του 2018 που κατά την άποψή μας, αφαιρώντας ένα ποσό σημαντικό από τον υπολογισμό του clawback, προστατεύει και σαφώς επιβαρύνει πολύ λιγότερο πάνω από το 70% των εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων. Δηλαδή προστατεύει την πλειονότητα των μικρών και μεσαίων εργαστηρίων τα οποία όντως είναι στο όριο της επιβίωσης πάρα πολλές φορές όταν έχουν να διεκπεραιώσουν τέτοιες μεγάλες επιβαρύνσεις.
Επίσης υπήρξε διαβεβαίωση ότι θα προωθηθεί σε συνεννόηση με τον ΕΦΚΑ ένα υπόλοιπο οφειλής από πριν τη δημιουργία του ΕΟΠΗ, από τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων μέχρι το 2011, και επίσης υπήρξε η διαβεβαίωση της επιτάχυνσης της ενσωμάτωσης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διαγνωστικών πρωτοκόλων και κατευθυντήριων οδηγιών, έτσι ώστε να έχουμε ορθολογική συνταγογράφηση και να μην έχουμε προκλητή ζήτηση εξετάσεων που οδηγούν μαθηματικά στην υπέρβαση της δαπάνησης. Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά μπορούν να γίνουν υπουργικές αποφάσεις. Και αυτό είναι σημαντικό, θέλω να το πω αυτό. Διαφάνηκε αυτό, διαφάνηκε λοιπόν χθες, μετά τη συνάντηση του Υπουργείου Υγείας, αλλά αυτό νομίζω αποτυπώνεται και στις δηλώσεις που ακολούθησαν μπροστά στις κάμερες, ότι υπάρχει μία διάθεση ενός συμβιβασμού και μιας υπαναχώρησης από την αρχική σκληρή στάση την οποία είχε κρατήσει μέχρι τώρα το συντονιστικό των διαγνωστικών εργαστηρίων. Με αυτή την εντύπωση μείνατε δηλαδή μετά τη συνάντησή σας. Και τι προέκυψε αυτό, μέχρι ακριβώς, αυτή ήταν η αίσθησή μας. Αυτή ήταν η αίσθησή μας με την μοναδική εξαίρεση του εκπροσώπου των μεγάλων διαγνωστικών κέντρων, ο οποίος από χθες άρχισε να ναρκοθετεί αυτή τη λύση και να στέλνει μια τροχιοδεικτική βολή ότι δεν θα υπάρξει υποχώρηση και θα παραμείνουμε σε μια σκληρή γραμμή. Φαίνεται ότι τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα και οι εκπρόσωποι τους κατάφεραν να επιβάλλουν αυτή τη γραμμή στη σημερινή σύσκεψη στην οποία εκπροσωπήθηκαν όλες οι ομοσπονδίες και όλοι οι σύλλογοι. Και κατά την άποψή μου αυτή είναι μια γραμμή η οποία και αδιέξοδη είναι, διότι δεν μπορούν να υπάρξουν λύσεις, όπως πολύ καταλαβαίνετε, μέσα σε τόσο ασφιχτικό περιθώριο πολιτικό, μέσα σε προεκλογική περίοδο και χωρίς τη δυνατότητα αναπροσαρμογών σε παρελθόντα προϋπολογισμό. Δεύτερον, είναι μια λύση η οποία σαφέστατα έχει κοινωνικό κόστος και οδηγεί σε μια επιβάρυνση των ασθενών. Αυτή η λύση της ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα εργαστήρια αλλά να πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία λύση η οποία δεν έχει καμία πρόβλεψη από την άποψη των συμβατικών υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μια τέτοιου τύπου αντιμετώπιση είναι του ασθενείου. Είναι στο όριο του νόμου, η συμβατική υποχρέωση των συμπεριλημμένων εργαστηρίων. Είναι στο όριο βεβαίως, του νόμου αυτή. Είναι εντελώς παράνομη. Α, είναι παράνομη. Και, βεβαίως, άρα δεν νομιμοποιούνται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να ζητούν από τον ασφαλισμένο του ΕΟΠΗ να πληρώνει την εξέτασή του, επιτόπου. Κύριε Ξάνθα, επιτόπου. Αυτό μας λέτε. Ακούστε, αυτό που σας λέω είναι το εξής. Ότι αυτό το οποίο εισηγούνται, το να πληρώνει ο ασθενής και στη συνέχεια να ζητάει από τον ΕΟΠΗ να του δώσει τα χρήματά του, πέρα από το ότι επιβαρύνεται ο ασθενής με πληρωμές από την τσέπη του, δεν προβλέπεται. Η σύμβαση η οποία έχουν συνυπογράψει τα εργαστήρια με τον ΕΟΠΗ δεν προβλέπει, πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής του 15%, καμία άλλη επιβάρυνση του ασθενή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν μοιραία και με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην de facto καταγγελία των συμβάσεων. Αυτό πρέπει να είναι απολύτως σαφές και νομίζω ότι από αυτή την εξέλιξη είναι προφανές ότι δεν ευνοούνται ούτε οι ασθενείς αλλά ούτε και η πλειονότητα των μικρών και μεσαίων εργαστηρίων. Επανέρχομαι γιατί στο κατά την άποψή μου η γραμμή της κλήρυνσης και της αδιέξοδης αντιπαράθεσης, ειδικά αυτή την ευαίσθητη περίοδο, και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχουμε συνηθίσει σε προεκλογικές περιόδους, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο μιας τόσο ακραίας κινητοποίησης σε προεκλογική περίοδο. Άρα, πρέπει να προβληματιστούν οι πάντες και βεβαίως και οι πολιτικές δυνάμεις. Και οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να τοποθετηθούν πάνω στο θέμα το οποίο έχει προκύψει. Μας λέτε δηλαδή είναι σαφές όμως ότι αυτή η γραμμή που κατά την άποψή μας. Μας λέτε, κύριε Ξανθέ, ότι διακρίνετε πολιτικά δεν κίνητρα. Σας ακούω καλά. Μας ναι. λέτε ότι διακρίνετε πολιτικά κίνητρα. Όχι, δεν διακρίνω πολιτικά κίνητρα. Αυτό το οποίο διακρίνω, κυρία Λαμπρίδη, είναι το εξής. Διακρίνω μία προσπάθεια να προωθηθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία προσβλέπουν σε μία αναδιανομή της πίτας των διαγνωστικών εργαστηρίων. Νομίζω ότι αυτό είναι στο πίσω μέρος αυτής
της οξίας αντιπαράθεσης και της μεγάλης σύγκρουσης, η οποία δηλαδή είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες. Λέτε ότι οι μικροί δεν θα αντέξουν και θα απορροφηθούν από τους μεγάλους. Τα μεγάλα διαγνωστικά εργαστήρια, τα μεγάλα διαγνωστικά εργαστήρια που εμπολείς συμβάλλουν με προκλητή ζήτηση στην υπέρβαση της δαπάνης, αυτά τα εργαστήρια ακριβώς, κατά την άποψή μου, επιδιώκουν το αδιέξοδο, επιδιώκουν το να μην υπάρχουν συμβάσεις και στη συνέχεια η επόμενη κυβέρνηση, όποτε σχηματιστεί, να προχωρήσει σε μία επαναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης και της συναλλαγής του ΕΟΠΗ με τα διαγνωστικά εργαστήρια υπέρ των δικών του συμφερόντων. Νομίζω ότι πρέπει να είναι απολύτως σαφές αυτό το πράγμα. Εμείς, έχοντας πρωτίστως ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών του ασθενή, αυτές τις μέρες θα προσπαθήσουμε πρώτον να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ασθενών στις δημόσιες δομές. Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια συνεννόηση με τις υγειονομικές περιφέρειες και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων να διευκολύνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται εκτός ραντεβού εργαστηριακές εξετάσεις είτε στα νοσοκομεία είτε στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, δηλαδή στα κέντρα υγείας αγροτικού και αστικού υπάρχει τύπου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ενισχύοντας κύριε Ξανθέ, τη δυνατότητά τους και κυρίως αυτές τις μέρες. Στα αστικά κέντρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κύριε Ξανθέ, θα μπορέσει να καλυφθεί βεβαίως υπάρχει όλος δυνατότητα, αυτός ο κόσμος, ο οποίος βεβαίως υπάρχει δυνατότητα στην Αθήνα για παράδειγμα. Να πάει να πληρώσει στην Αθήνα για παράδειγμα. Στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Ακούστε, στην Αθήνα για παράδειγμα. Στην Αθήνα για παράδειγμα υπάρχει ένα σύστημα όπου πάνω από 20 δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας που ανήκουν στην πρώτη γεωνική περιφέρεια σε καθημερινή βάση μπορούν να παίρνουν αίμα, να γίνονται αιμοληψίες και στη συνέχεια οι εξετάσεις που δεν μπορούν να διενεργηθούν στη δομή την περιφερειακή να διενεργούνται στο κεντρικό διαγνωστικό εργαστήριο που έχουμε και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα εξυπηρέτησης. Αυτή τη δυνατότητα θα την επαυξήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο να διευκολύνουμε όσους πολίτες θέλουν αυτή την περίοδο με δωρεάν τρόπο να εξυπηρετηθούν από το ΕΣΥ να το πραγματοποιήσουν χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σαφώς όμως απευθύνουμε και μία έκκληση στους εργαστηριακούς γιατρούς, στους συναδέλφους μας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διάγνωσης αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Και τους λέμε ότι αναγνωρίζοντας το πρόβλημα για την επιβάρυνσή τους, αναγνωρίζοντας όμως και την πραγματική δυσκολία και τον περιορισμό που προκαλούν οι κλειστοί προϋπολογισμοί οι οποίοι υπάρχουν στον ΕΟΠΗ εδώ και χρόνια και που επηρεάζουν αναγκαστικά, δυσκολεύουν την κάλυψη όλων των αναγκών χωρίς επιβάρυνση των παρόχων. Τους καλούμε λοιπόν να αναλογιστούν και την κρισιμότητα της συγκυρίας και να προσπαθήσουν να οδηγηθούμε σε μία διέξοδο η οποία θα διευκολύνει μια πιο μακροπρόθεσμη συζήτηση για μέτρα αντιμετώπισης σε βάθος χρόνου του προβλήματος αυτού, το οποίο όπως εξήγησα και προηγουμένως σοβεί εδώ και πάνω από 7 χρόνια στο χώρο της υγείας. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε χθες. Δεν οφείλουμε χρήματα, γιατί θέλω να το εξηγήσω αυτό στους πολίτες, ναι, αυτό, ο οποίος έχει πετύχει μια πολύ σημαντική κανονικότητα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών του προς τους συμβεβλημένους παρόχους συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων. Υπάρχει μια ομαλή ροή και αυτό αναγνωρίζεται. Έχουν αποπληρωθεί ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2013 και 2018 το προηγούμενο διάστημα. Κάνουμε μια προσπάθεια αυτό το budget που έχουμε να το διαχειριστούμε με ένα τρόπο που να διασφαλίζει την επιβίωση και την κανονικότητα στη λειτουργία του συστήματος υγείας. Μια τελευταία ερώτηση, μια μικρή και μια κανονική ερώτηση. Η μικρή ερώτηση είναι η εξής, σχεδόν αυτονόητη, με μονολεκτικά μπορείτε να απαντήσετε. Αυτά τα οποία, τα 30 εκατομμύρια επιπλέον και τα επιπλέον μέτρα που προτείνατε χθες, είναι εφικτά να εφαρμοστούν με υπουργική απόφαση, μπορείτε να τα κάνετε σήμερα, αύριο δηλαδή? Εννοείται. Ωραία. Εννοείται. Στο βαθμό που υπάρξει
συνεννόηση και εκτονωθεί η σημερινή κρίση. Είναι απολύτως σαφές αυτό το πράγμα. Ωραία. Και είπατε ότι... Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στον παρόντα πολιτικό χρόνο. Σαφές. Οτιδήποτε άλλο απαιτεί μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή χρειάζεται τη Βουλή ανοιχτή. Σαφές. Είναι σαφές. Σαφές. Μιλήσατε για de facto καταγγελία των συμβάσεων που μπορεί να προκύψει. Επειδή η στάση αυτή των διαγνωστικών κέντρων είναι εκτός νόμου, όπως είπατε. Σε αυτή την de facto καταγγελία των συμβάσεων, με τα έξτρα μέτρα που εσείς παίρνετε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, οι ασθενείς, πόσο μπορεί να αντέξει μια τέτοια κατάσταση, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση και να είναι βιώσιμη? Δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση άμεσα? Η άμεση λύση, κατά την άποψή μας, είναι αυτή και η εφαρμόσιμη και η ρεαλιστική, είναι αυτή την οποία προτείναμε χθες. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, όμως, πόσο μπορούμε μια προσπάθεια να ανακατανομής κωδικών και κονδυλίων, την οποία κάναμε μέσα στο εσωτερικό κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ. Εμείς δεν θέλουμε να καταγγελθούν οι συμβάσεις, είναι απολύτως προφανές, διότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει με πληρότητα και σε μικρό χρονικό διάστημα έγκαιρα όλες τις ανάγκες για τις διαγνωστικές εξετάσεις των πολιτών. Άρα χρειαζόμαστε συμβεβλημένα εργαστήρια. Κύριε Καφέ, αυτό το οποίο... Ναι. Ναι, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω αυτό μετά. Το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε, αλλά προφανώς με άλλους όρους, είναι ένα τρόπο, αυτή η υπέρβαση, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει όσο η ζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων είναι μεγαλύτερη από την δαπάνη, και η δαπάνη είναι περιορισμένη προφανώς επειδή υπάρχουν οι συνολικοί δημοσιονομικοί περιορισμοί στη χώρα. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτό το καθεστώς, και αυτό είναι θεσμοθετημένο να υπάρχει μέχρι το 2022, μπορούμε να συζητήσουμε και ήδη έχουμε επεξεργαστεί μια πρόταση εμείς που κατά την άποψή μας είναι ιδιαίτερα θετική για την πλειονότητα των εργαστηρίων, ένα τρόπο δικαιότερης κατανομής αυτής της υπέρβασης. Είναι φανερό ότι από αυτό τον τρόπο της δικαιότερης υπέρβασης κάποιοι διαισθάνονται ότι θα θυγούν περισσότερο. Και γι' αυτό, κατά την άποψή μας, ναρκοθετούν αυτή την παρέμβαση και εμποδίζουν να υπάρξει μια συνενετική λύση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Με μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ξανθέ, πραγματικά τελευταία. Οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, οι συμπολίτες μας, αυτές τις μέρες, και τους καλείτε να στραφούν στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να κάνουν τις εξετάσεις τους, αν δεν έχουν να πληρώσουν το διαγνωστικό. Καταρχήν, όσοι έχουν να πληρώσουν το ποσοστό τους και πάνε στα διαγνωστικά κέντρα και για την εξέτασή τους, αυτό το ποσό τους επιστραφεί από τον ΕΟΠΗ? Γιατί αυτό υπόσχονται τα διαγνωστικά κέντρα, ότι ελάτε, δώστε μας τα 50, 60, 70 ευρώ και μετά με την απόδειξη που θα σας δώσουμε θα πάτε στον ΕΟΠΗ και θα σας δώσει πίσω τα χρήματα. Κυρία Λαμπρίδη, αυτό. Ακούστε, κυρία Λαμπρίδη, όσο υπάρχουν ενεργοί συμβάσεις, δεν μπορεί ο ΕΟΠΗ να πληρώσει παροχή η οποία θα την πληρώσει ο ασθενής από την τσέπη. Μάλιστα. Και στη συνέχεια θα αποζημιωθεί. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό να το ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές, αυτό, κύριε Ξανθέ, που δεν υπάρχουν συμβάσεις, όπως για παράδειγμα τα οπτικά ή οι θεραπείες ειδικής αγωγής. Εκεί ο ασθενής και οι οικογένειες πληρώνουν από την τσέπη τους και υποβάλλουν τη δαπάνη στον ΕΟΠΗ. Όταν υπάρχουν ενεργείς συμβάσεις, αυτό είναι ασύμβατο, είναι απολύτως σαφές. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Σε ποια τηλέφωνα μπορεί να ενημερώνει το κόσμος για το πού μπορεί να πάει να κάνει τις εξετάσεις του, όσο δεν μπορεί σε αυτά τα διαγνωστικά κέντρα και όσο κρατούν αυτή τη στάση? Υπάρχουν, έχετε ανοίξει κάποιες τηλεφωνικές γραμμές? Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιοχής τους. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε με οδηγίες που ήδη δίνουμε αυτή τη στιγμή να διευκολύνουμε και στα απογευματινά εργαστήρια, τα οποία ξέρετε ότι δεν πληρώνει ο ασθενής, είναι μια δαπάνη που εξ ολοκλήρου επιβαρύνει τον ΕΟΠΗ, να αυξηθεί η χωρητικότητά τους χωρίς να υπάρχει όριο αριθμός δηλαδή εξετάσεων που μπορούν να διενεργηθούν με βάση τις αντίστοιχες που διενεργούνται στο πρωινό ωράριο, διότι υπάρχει αυτός ο περιορισμός αυτή τη στιγμή. Θα άρουμε αυτόν τον περιορισμό, θα διευκολύνουμε λοιπόν και στο απογευματινό ωράριο να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται περισσότερες πολίτες, ελπίζοντας ότι στις επόμενες μέρες πολύ σύντομα θα εκτονωθεί αυτή η κατάσταση και θα μπορέσουν πραγματικά να λειτουργήσουν εύρυθμα τα διαγνωστικά εργαστήρια και να εξυπηρετείται ο πολίτης όπως του αξίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μάλιστα, θα δώσει απαντήσει ο Υπουργός.